Δεν είναι μυστικό ότι οι βλαβερές για την υγεία τροφές είναι συνήθως και οι πιο νόστιμες. Από τα λεγόμενα των γιατρών, η διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Παρακάτω θα δούμε τις 10 βλαβερές τροφές για την υγεία του ανθρώπου, τις οποίες καλό είναι να αποκλείσετε από τη διατροφή σας, ώστε να διατηρήσετε την υγεία και την νεότητά σας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Άσπρο ψωμί. Το άσπρο ψωμί δεν περιέχει τίποτα το ωφέλιμο. Το σύγχρονο ψωμί περιέχει μία σειρά από συντηρητικά και τεχνητά συμπληρώματα. Αυτές οι ενώσεις δημιουργούν προβλήματα στο πεπτικό σύστημα και εντερικές διαταραχές. Επίσης, μεγάλο μειονέκτημα του άσπρου ψωμιού είναι ότι δεν περιέχει φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία, τα οποία βρίσκονται στο περίβλημα του σιταριού. Αναψυκτικά. Οι βλαβερές συνέπειες από την κατανάλωση αναψυκτικών κυρίως οφείλεται στη μεγάλη ποσότητα τεχνητών συστατικών. Άλλο ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι όλα τα αναψυκτικά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και η συστηματική τους κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες για την υγεία παρενέργειες. Fast food. Κανείς δεν αμφισβητεί την νοστιμιά των fast food. Ο λόγος της νοστιμιάς είναι ότι οι τροφές αυτής της κατηγορίας περιέχουν ενισχυτικά γεύσεων. Ο λόγος για το δημοφιλές γλουταμικό νάτριο, το οποίο αρνητικά επιδρά στην κατάσταση της υγείας και της ψυχολογίας, επειδή προκαλεί έντονο εθισμό στην αντίστοιχη τροφή. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν τακτικά fast food δηλώνουν ότι οι υγιεινές τροφές τους φαίνονται άνοστες και πολύ βαρετές. Chips και παξιμάδια με διάφορες γεύσεις. Η συστηματική κατανάλωση αυτών των τροφών είναι εγγυημένος δρόμος για την απόκτηση στομαχικών προβλημάτων όπως γαστρίτιδα και έλκος στομάχου. Τα συστατικά που περιέχουν οι παραπάνω τροφές ερυθίζουν τα τυχώματα του στομάχου και οδηγούν στην παθογόνα κυταρική μετάλλαξη. Μαγιονέζα, μαργαρίνη, κέτσαπ και έτοιμες σάλτσες. Η τυποποιημένη μαγιονέζα και η μαργαρίνη αποτελείται από ακόρεστα λιπαρά, τα γνωστά trans λιπαρά, τα οποία δεν είναι καθόλου καλά για την υγεία. Το κέτσαπ και οι έτοιμες σάλτσες που βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων είναι γεγονός ότι σε πολύ μικρές ποσότητες περιέχουν ντομάτες. Ωστόσο, για τη συντήρησή τους περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, ενισχυτικών γεύσεων, αρωματικών και τεχνητών συστατικών. Ζάχαρη και αλάτι. Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Το ίδιο ισχύει και για το αλάτι. Το μη ραφιναρισμένο αλάτι σε μικρές ποσότητες δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στην υγεία. Η ημερήσια κατανάλωση κυμαίνεται στα 6 γραμμάρια. Ωστόσο, ο μέσος άνθρωπος υπερβαίνει αυτή την ποσότητα κατά 5 φορές. Κονσέρβες. Οι κονσέρβες στην ουσία είναι νεκρή τροφή, η οποία δεν περιέχει απολύτως τίποτα το ωφέλιμο για τον οργανισμό. Αντιθέτως, στη σύστασή τους θα εντοπίσετε μεγάλη ποσότητα ενισχυτικών γεύσεων και συντηρητικών. Προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Η ποιοτική μαύρη σοκολάτα, χωρίς την προσθήκη τεχνητών συστατικών και σε περιορισμένη ποσότητα, δεν θα επιφέρει κάποια ζημιά στον οργανισμό. Εξάλλου, δεν θα μπορέσετε να φάτε μεγάλη ποσότητα τέτοια σοκολάτας, λόγω πικρής γεύσης που έχουν οι κόκκι του κακάο από τη φύση τους. Όπως βλέπετε, η φύση έχει φροντίσει ο άνθρωπος να αποφεύγει κάποιες τροφές. Όμως ο άνθρωπος, όπως πάντα, τα εμπόδια τα προσπερνά. Φανταστείτε τώρα πόση ζάχαρη και τεχνητά αρωματικά χρειάζεται να προσθέσουμε για να γίνει η πικρή μας σοκολάτα τόσο νόστιμη. Αυτό φυσικά ισχύει και για όλα τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής, στα οποία η ζάχαρη βρίσκεται σε αυθονία. Ο εθισμός στη ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει μεγάλες διακυμάνσεις στην ψυχολογία του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γάλα. Εδώ οι απόψεις διείστανται. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι το γάλα δεν είναι καλή τροφή για τον άνθρωπο. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, πολλοί υποστηρίζουν ότι τα ωφέλιμα βακτήρια που περιέχει το σωστό γιαούρτι είναι ωφέλιμα για τον άνθρωπο. Εδώ χρειάζεται προσωπική έρευνα και αντικειμενική λογική. Γράψτε στα σχόλια την άποψή σας για το γάλα. Αλκοόλ. Το γεγονός ότι το αλκοόλ δεν κάνει καλό στην υγεία είναι γνωστό σε όλους. Το αλκοόλ επιδρά αρνητικά στο σηκώτη και στα νεφρά. Οι μεγάλες ποσότητες προκαλούν τοξίνωση του οργανισμού και του νευρικού συστήματος. Ακόμα και το κρασί που κάποιοι θεωρούν ότι κάνει καλό στην υγεία, έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες διοξίδιου του θείου. Αυτό οφείλεται στη μακροχρόνια συντήρησή τους. Φίλοι μου, θέλω να σας παροτρύνω να επιλέγετε τροφές όσο γίνεται πιο συμβατές με τις προδιαγραφές που έχει το σώμα μας. Ούτως ή άλλως, ο μόνος που θα υποφέρει θα είναι ο οργανισμός.
τον οποίο είτε θέλετε είτε όχι θα τον έχετε μαζί σας μέχρι τα βαθιά γεράματα. Να ξέρετε ότι όλοι κάποια στιγμή θα έρθουν σε αυτή την κατανόηση, άλλος αργά και άλλος πιο νωρίς. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο, να είστε υγιείς.